Έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε στην Θεσσαλονίκη την κυρία Ελένη Τσαμαδού με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «Η άνεμη του χρόνου», λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και καλώς βρήκα τη Θεσσαλονίκη και όλους τους φίλους εδώ. Για να πούμε λοιπόν δύο λόγια για αυτό το νέο βιβλίο. Το νέο βιβλίο είναι ιστορικό μυθιστόρημα. Εκτυλίσσεται σε δύο εποχές, αν μπορούμε να πούμε. Δύο σημαντικές εποχές που σηματοδοτούν κάθε μία κάτι διαφορετικό. Στο 1999, δηλαδή το τέλος της χιλιετίας, και στο 1453, την άλωση της Κωνσταντινούπολης και το τέλος της χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το μεγαλύτερο μέρος αρχίζει από την Πελοπόννησο, την τελευταία χρόνια των Φράγκων, δηλαδή 1400 τόσο, και τελειώνει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πώς προέκυψε η συγγραφή του συγκεκριμένου? Είναι αρκετά πολύπλοκη. Δεν μπορώ να σας πω τώρα όλα αυτά. Θα τα πούμε στην παρουσίαση. Η έμπνευση σε κάθε συγγραφέα έχει μια αφετηρία που ποτέ δεν ξέρεις ποια είναι. Μπορεί να είναι κάτι που άκουσες, κάτι που είδες. Σε μένα ήταν κάτι περίπου που είδα. Μια εικόνα. Και σε ό,τι αφορά την ιστορία στο βιβλίο. Η ιστορία στο βιβλίο είναι η ιστορία μιας κοπέλας που γεννιέται από πατέρα Φράγκο, τον τελευταίο πρίγκιπα της Αχαΐας, μητέρα Ελληνίδα. Ερωτεύεται έναν Έλληνα Βυζαντινό αξιωματούχο φίλο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Περνάει από πολλές περιπέτειες, φτάνει στην Μπαρμπαριά, στους πειρατές εκεί στο Μαρόκο, στο Μιστρά, γνωρίζεται με τον Πλήθωνα, τον Βυσαρίωνα. Περνάει στην Κωνσταντινούπολη και ζει με τους κατοίκους της πόλης το τέλος και την πολιορκία και το τέλος. Και τώρα έχουμε τις παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα. Περίπου, ναι, εντάξει. Ξεκινήσαμε από τις πρώτες. Πολύ καλές, πάρα πολύ καλές. Τους αρέσει. Ναι. Το ελπίζω πάντα να τα αγαπούν τα βιβλία, είναι παιδιά μου, διαβάζει, έτσι δεν είναι? Διαβάζει ο κόσμος, τι νομίζω πράγεται. Διαβάζει και νομίζω διαβάζει για να ξεφεύγει από το άγχος που μας δημιουργεί η κρίση. Ωραία. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Καλή επιτυχία και χρόνια πολλά, Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά πάντα.